Το θέμα του ποσοστού της γκαλερί του κλείσαμε. Σύμφωνοι? Αυτά τα συζητάς με την Έρση. Ναι, αυτό είναι δικό μου κομμάτι. Συμφωνήσαμε για το 20% και θα αναλάβουν και το τύπωμα του καταλόγου. Επίσης, μέσα στο συμβόλαιο θα συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα της παρακολούθησης. Α, παιδιά, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν το συζήτησα με τον γκαλερίστα. Ο Πετροσιάν αυτό μου το εξασφαλίζει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Λυπάμαι, Σύνθια, αλλά έτσι δουλεύω. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι δικά μου πάνω στα έργα μου. Ναι, έτσι είναι. Και δικαιούμαστε και το 5% της τιμής μεταπόλησης. Και αυτό θέλουμε να το βάλουμε στο συμβόλαιο. Εντάξει, παιδιά. Θα το συζητήσω μαζί του και δεν νομίζω να τα χαλάσουμε. Λοιπόν, Οδυσσέα μου, τι γίνεται. Ο πίνακας που ζωγραφίζει τώρα πώς πάει? Νομίζω καλά. Έλα να δεις. Έλα, Οδυσσέα. Έχεις λίγο χρόνο να μιλήσουμε? Τα είπαμε όσο ήμουν εκεί. Άλλαξε κάτι? Δεν μου άρεσε που έφυγες και ήμασταν τσακωμένοι. Χωρίς λόγο. Αφού δεν υπάρχει λόγος, τότε τι να πούμε, ρε μαμά? Στο θέμα του Δημοσθένη, διαφωνείς με το συγκεκριμένο άτομο, τη συγκεκριμένη επιλογή, ή θα διαφωνούσες γενικότερα με όποιον σύντροφο και αν διάλεγα? Δεν έχω απάντηση. Αυτόν γνώρισα, αυτόν κρίνω. Δεν νομίζω ότι κάνει για σένα. Και πιστεύεις ότι πρέπει να το κρίνεις εσύ, του τύπου είμαι ανήλικη και με προστατεύεις? Έτσι μου βγαίνει. Δεν είσαι υποχρεωμένη να ακούς την κριτική μου, αλλά δεν είμαι ούτε εγώ υποχρεωμένος να τον δέχομαι. Να σου πω, Οδυσσέα μου. Όλα αυτά τα χρόνια, θυμάσαι ποτέ να είχα συγκατοικήσει με άλλον άντρα? Όχι από όσο θυμάμαι. Μια χαρά θυμάσαι. Για να γίνεται αυτό τώρα με το Δημοσθένη, σημαίνει ότι έχω αισθήματα γι' αυτόν. Γιατί δεν μπορούσα να το δεχτείς? Δεν ξέρω, ρε μαμά. Έτσι μου βγαίνει. Εντάξει, έχεις και εσύ το δίκιο σου. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να το καταπιώ. Έλα, σ' αφήνω. Γιατί κάνεις τη ζωή της δύσκολη? Δεν ξέρω. Δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακριβώς μέσα μου. Νομίζω ότι δεν το συμπαθώ αυτόν. Τόσο απλά. Σταμάτα να τη στενοχωρείς. Δεν καταλαβαίνω. Ακόμα κάνατε. Α, σε βλέπω, ε. Ετοιμάζεσαι να με πεις φράου. Μην το ξεστομίσεις. Εντάξει, εσύ. Εντάξει. Εντάξει. Μπράβο. Hey, πέρασε. Γεια σου. Γεια σου. Γεια, ζωγράφε. Έχω λίγο τις μαύρες μου και θέλω να το συζητήσουμε λίγο, ρε παιδιά. Τι έγινε, Φρίξο, τσακώθηκες πάλι με την Έλλη? Όχι, με την Έλλη κομμένη τσακώμη. Δεν τσακώμαστε. Την προσέχω κι εγώ τώρα, είμαι πιο γενικός μαζί της, γιατί πρέπει να υπάρχει και ένα σεβασμό στην εγκυμονούσα. Έτσι, άλλο είναι το πρόβλημά μου. Πες το, να το αναλύσουμε. Ευχαριστώ, ρε ζωγράφη, είσαι φίλος. Λοιπόν, παιδιά, ο γυναικολόγος που με στείλατε. Βασικά, ο δικός σου γιατρός μπορεί να είναι καλός γιατρός, εντάξει. Ο αντικαταστάτης του είναι για τα μπάζα. Μα το ξέρω και αυτόν. Εξαιρετικός είναι. Μη μου τον καλύπτεις τώρα. Δεν ασχολήθηκε καθόλου με την εγκυμοσύνη της Έλλης μου. Όλο μόστρα είναι αυτός τώρα. Έλα. Του φαίνεστε είναι. Ρε, τι έκανε λάθος κατά τη γνώμη σου? Πήγε και μας έδωσε μια βιταμίνη. Ένα χάπι. Τόσο. Κοτρώνα. Δεν μπορούσε η γυναίκα να τον καταπιεί. Κάντε αυτό, το λύσαμε. Γιατί έχουμε κι άλλο? Δεν έχουμε. Το κυριότερο. Πήγα και τον ζήτησα ευγενικά να τη σταματήσει εκεί την κυκλοφορία. Να μην την αφήνει να βγαίνει από το σπίτι. Να μην πηγαίνει ούτε στο τρομπόνι να φυσάει, να ξεφυσάει, ούτε να πηγαίνει στον πάγκο, ούτε στο φυτώριο. Και δεν έκανε τίποτα. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί το προφανές, ρε ζωγράφε. Η γυναίκα πρέπει να κάτσει μέσα στο σπίτι, ήταν έγκυος. Και αυτός δεν είπε τίποτα. Δεν την πήρε ένα τηλέφωνο να της πει κάτσε μέσα στο σπίτι, να κάτσει στα αυγά της. Είναι επιστήμονας αυτός σοβαρός τώρα, πες μου. Γιατί καλέ γλώσσα είναι η γυναίκα? Όχι, όχι. Συνελθερισμός. Αγάπη μου, σε παρακαλώ. Έχει δίκιο ο Φρίξος. Εγώ είμαι μαζί σου, φίλε. Ευχαριστώ, ζωγράφε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Τέλος πάντων, επειδή εδώ μέσα μιλάτε πάρα πολύ και δύο και δεν βγαίνει και νόημα, εγώ ήρθα να σας καταθέσω το πρόβλημά μου. Αυτός ο γυναικολόγος που μας συστήσατε
Είναι για τα σίδερα. Δεν κάνει. Αυτό είχα να πω. Εντάξει, φεύγω. Όλη την ώρα μιλάτε. Και το σπίτι πριν με τους καναπέδες ήταν καλύτερα. Εδώ δεν βολεύει. Πιάσει και χώρο. Ώρες που θα περάσει η Έλλη στην εγκυμοσύνη της με τις αιμονές του φρίξου. Σκέψου και το γιατρό. Και αυτός καλά θα περάσει. Σπυρέτος. Έλα ρε φίλε. Πώς είσαι από εδώ. Πώς και δεν έκανα σπίτι να δεις βουλή στην τηλεόραση. Έβλεπα, αλλά... Δεν ξέρω, τα έπαιξα λίγο και πήρα τους δρόμους. Η συζήτηση συνεχίζεται όμως. Είσαι σαν να με αναγκάρουν εδώ, ε. Ναι, ναι, φίλε, έχω αγωνία. Βέβαια, μίλησα με τον Μιχαήλ πριν και τον άκουσα σχετικά σίγουρο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τι, λες να πέσει η κυβέρνηση. Οριακά είναι τα πράγματα. Ποτέ δεν ξέρεις. Πω, και δεν είμαστε για εκλογές τώρα. Με τίποτα. Έλα, πες τίποτα να ξεχαστώ. Τι, η Ιφηγένεια. Με έχεις τα μπούπουλα. Μίλα του μέλητος περνάμε. Φλαράκι μέσα σε τελευταία στιγμή. Πάλι καλά που με συγκράτησες, θα την έγινε την καλύβα μου. Άρα μου έχεις υποχρέωση, φιλαράκι, να το θυμάσαι αυτό. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή θα σου ζητήσω αντάλλαγμα. Σαν καφέ. Καφέ. Καφέ, καφέ. Τι ώρα. Okay, guys, thank you. Bye. Πάει και αυτό, τελείωσε. Πόσο γλυκά παιδιά είναι ο Χορέν και ο Τζίμι. Άλλοι θα σου είχαν κλείσει το τηλέφωνο. Χάρηκαν τόσο πολύ με την έκθεση, παρόλο που τους κρεμάσαμε. Ναι, απέδειξαν πολλές φορές ότι είναι φίλοι μας και μας αγαπάνε πραγματικά. Κι εγώ όμως, θα τους το ανταποδώσω. Γεια σου, Βέρση μου, γλυκιά. Μήπως ενοχλώ? Όχι, καθόλου. Θέλεις να σου βάλω ένα καφέ? Δεν γίνεται, δεν μπορώ να πιω καφέ. Γεια σου, καλέ μου. Δεν μπορώ να πιω καφέινη τώρα με την εγκυμοσύνη. Καταλαβαίνεις, δεν θέλω να μου βγει νευρικό το μωρό. Βέβαια, ακόμη παιδιά δεν έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι η καφέινη επηρεάζει το έμβριο, αλλά καλύτερα φύλλα και τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα είμαι υπεύθυνη για αυτό το παιδί. Πρέπει να το προσέχω. Καλά, δεν τα λέω. Και με μια ανάσα, πώς το καταφέρνεις αυτό? Έχω καλό διάφραγμα λόγω τρομπονίου. Έρση μου, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Μπορείς να μου πεις πού να πάω να φτιάξω τον ηφικό μου? Α, εδώ στην Κέρκυρα δεν ξέρω, αλλά στην Αθήνα πάντως μπορεί να σου φτιάξει Σμαράγδα Βενέτη. Φτιάχνει πάρα πολύ ωραία νηφικά. Ναι. Αλλά τώρα τι, θα τραβιέσαι μέχρι την Αθήνα? Καλά, κανένα πρόβλημα. Εγώ θέλω τον ηφικό μου να είναι πρώτη γραμμή, να το ευχαριστηθώ, καταλαβαίνεις. Και δεν θέλω να τον νοικιάσω, παιδιά, γιατί το ξέρω. Μετά δεν θα μπορώ να το επιστρέψω πίσω. Θα δεθώ μαζί του και θα το θέλω για πάντα στην ντουλάπα μου, καταλαβαίνετε. Η κάθε νύφη πιστεύω δένεται με τον ηφικό της, γιατί είναι αυτό που δίνει την πιο σπουδαία μέρα της ζωής της. Καταλαβαίνετε. Είσαι άκρος περιγραφική. Θα σου κοστίσει όμως ακριβά, γιατί το ατελιέ της Σμαράγδας. Δεν έχει και τα πιο φθηνά πράγματα. Καλέ, μια φορά παντρεύεται ο άνθρωπος. Τις συγκουνιές τα κάνουμε τώρα. Η μέρα του γάμου μας είναι από τις πιο σημαντικές της ζωής μας. Τρεις δουλειές κάνω, ρε παιδιά. Άμα δεν μπορώ να πάρω τον ηφικό που θέλω να το ευχαριστηθώ, τι κάνουμε? Έτσι. Εντάξει, λοιπόν, θα σου στείλω σε μήνυμα το κινητό της Σμαράγδας να μιλήσει απευθείας μαζί της. Ευχαριστώ, Έρση μου, καλή. Παιδιά, εγώ πρέπει να σας αφήσω τώρα, γιατί έχω να στήσω και τον πάγκο μου και θα έρθω μια άλλη στιγμή να τα πούμε έτσι πιο λεπτομερώς, μωρέ, με την ησυχία μας. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Oh, πολυβόλο πάει η γλώσσα, ε. Έρχομαι. Ευτυχώς όμως η Πετροσιάν δεν είχαν θέμα, ήταν η μόνη μου έγνοια. Πάρε και κουλουράκι, είναι πάρα πολύ γνωστό. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πότε θα είσαστε έτοιμοι να μπαλάρετε τους πίνακες και να τους στείλετε Αθήνα? Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα τους έχω στείλει. Πιστεύεις ότι θα χρειαστεί να είμαι εκεί για το στήσιμο? Κοίτα, αν με εμπιστεύεσαι, μπορώ να το αναλάβω κι εγώ. Για να μην τραβιέσαι από τώρα στην Αθήνα. Όχι, δεν σε εμπιστεύομαι. Αλλά εννοείται. Θα πρέπει όμως να έρθεις 2-3 μέρες πιο νωρίς για να δούμε τους φωτισμούς και όποιες άλλες αλλαγές θα θέλεις να γίνουν, έτσι. Ωραία. Κανένα πρόβλημα. Συνέντευξη τύπου θα δώσουμε? Εννοείται. 2 μέρες πριν τα εγκαίνια. Αν θέλετε, μπορώ να το ανεβάσω και στο Facebook. Ναι, ναι, ναι. Κάντο. Οδυσσέα. Από τώρα? Ναι. Okay. Ωραία, το κάνω επί τόπου. Σε κάνω tag. Λοιπόν, μια στιγμούλα. Μεγάλη αναδρομική έκθεση του γνωστού ζωγράφου Οδυσσέα Καλλέργη θα φιλοξενήσει η καλερί του Φακίου Ναβόγλη για τις επόμενες εβδομάδες.
Νόνα μου. Σου έφερα μοσχάρι λεμονάδο που σ' αρέσει. Καλώς ήρθες. Τι έγινε, μου κρατάς μούτρα? Τα έχω βρει με τη μάνα μου. Μπα, τι μας λες. Κατάλαβες ότι πρέπει να έχει ένα σύντροφο η μαμά σου? Και ο Δημοσθένης είναι και λεπούρη. Είναι επιστήμονας, είναι καλλιεργημένος, κοσμοπολίτης, μια χαρά άνθρωπος. Ναι, τον ήξερες και από χθες. Είδαμε και αυτούς που τους ξέραμε χρόνια τι κουμπάσια ήτανε. Εμένα κόβει το μάτι μου. Άσε τη μάνα σου να κάνει τη ζωή της. Και κοίτα εσύ πώς θα τα βολέψετε με τον Μάρκο, γιατί εσύ και ο Μιχαήλ θα το γυροκομίσετε. Λες, ε. Λέω και το υπογράφω. Ο πατέρας σου που τρέχει τις πιτσιρίκες θα γίνει 80 χρονών και θα είναι μόνος του. Θα το φορτωθείτε. Δεν με πειράζει. Τον αγαπάω τον πατέρα μου. Καλά. Είναι πατέρας σου και αν θέλεις λούσου τον. Ωραία. Να σου βάλω φαγητό τώρα να φας, μου ξεθύμωσες. Άσε, πρέπει να το σκεφτώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, ρε. Πάλι ο παιδό.